Καλησπέρα παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα προσπαθήσω κάθε εβδομάδα να σας ανεβάζω ένα βίντεο στο YouTube. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, ευχαριστώ για τα follow, για τα like, για όλα αυτά που κάνετε για μένα. Λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε λεφτά και θα πάμε να ψωνίσουμε πράγματα για τη διατροφή μου από σούπερ μάρκετ. Εάν περισσέψουν, ίσως πάμε και στο εμπορικό να πάρουμε κάνα ρουχάκι και μια φόρμα ή οτιδήποτε άλλο, αθλητικό πάντα, γιατί έχω ξεμείνει και είναι περίοδο εκτόσεων και καλά. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε, φεύγουμε και μείνετε συντονισμένοι. Λίστα με τα ψώνια, λεφτά, φλουδιά, ντυμένη. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι πάντα κράνος, μάγκες. Και καλύτερα φυμέ για να μην σας βλέπουν κιόλας. Φτάσαμε στο Lidl, δυστυχώς κάνω διαφήμιση, θα το δείτε ούτως ή άλλως. Βάζουμε μάσκα, ψάχνουμε λίστα και ξεκινάμε. Πατέντα για να μην κουβαλάς με τα χέρια και για να μην παίρνεις καρότσι. Παίρνεις μια σακούλα. Λοιπόν, ας πάρουμε πρώτα λαχανικά. Μίλα βιολογικά θέλω. Δεν είναι πολύ μικρά. Αυτά είναι ok. Και το μπανάνι, είναι βιολογικές. Όχι τόσο πολύ, γιατί έχω το δύο σπίτι. Ok, δεν πειράζει, πάρε λεμονάκι λίγο. Μαντρέψτε. Καλή εδώ. Μπροκολάρες! Τι θα πάρω. Τέσσερα κομμάτια. Τι όλα μικρά είναι. Οκ. Μάγκη δεν τίποτα, δρόμο. Πέρα τα μέσα. Ωραία. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Εγγύηση. Να τρως να μην σε πλησιάζει ο άνθρωπος. Χωρίς ακουλάκι να είσαι όλα. Και πράσινη σαλάτα θέλω. Βέβαια κατά πράσινο μαρουλάκι. Αυτά είναι οκ. Okay. Εντάξει, αυτό το βάλω σε πλά. Αυτά από λαχανικά. Πάμε με τα κρέατα. Ρύζι, μπρο, ρύζι. Ωχ, θα πέσω και αυτό. Τζάζιν, λευκό. Ένα, δύο, τρία. Προχωράμε. Πάρα τρία ξύδια. Για μετά από το κοτόπουλο να μην μυρίζει το σπίτι. Πάντα θα παίρνετε την πιο κάτω συσκευασία γιατί είναι τα πιο φρέσκα. Οπότε πάμε τέρμα κάτω. Και από εδώ. Βλέπετε 9 λίγοι. Παίρνουμε και δύο τέτοια, τα οποία δεν χωράνε βέβαια. Άλτε κοίτα. Άμα δεν σκιστεί, άμα σκιστεί, πάρουμε άλλη. Ωραία. Λοιπόν, Σολομός φέτα, προσφορά 2,25 και επειδή λίγη, πιο φθηνά ακόμα, αλλά πότε είναι, έτσι. Πότε λίγη, μονάκα. Α, εδώ πίσω είναι. 29, δεκάτου. Α, 5 δεκάτου. Αύριο, οπότε θα πάρω ένα λίγη για να το φάω σήμερα. Και θα πάρω και ένα κανονικό για να το φάω μεθαύριο. Οκ.
Λοιπόν, αυτά τα κρατάω στο χέρι. Έμεινα να πάρουμε αυγά και μοσχάρι και ένα σακούλι για λύση. Πάμε να βρούμε αυγά. Μοσχάρι το φορώ από το πολύ, γιατί θέλω φούλα από το νουά, όπως ξέρετε. Επειδή θα φάμε παντόφυλλα από τη μάνα μας, περιμένετε λίγο να πάρω σαπούνι για τα πιάτα. Ωραία. Βρω πιάτα να πω το... Αυτό είναι για πλυντήρι. Πάμε. Με τις σακούλες τι έγινε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Αλήθεια είναι. Γι' αυτά δουλεύουμε. Εγώ με τίποτα. Έτσι. Δείτε στο TikTok Χρήστος Γιαννέλης, θα δείτε λίγο συνταγές και έτσι θα σας βοηθήσει. 32-60. Για κοτόπουλο ήρθα η γυναίκα φυγά. Τώρα ποιος τα έχει ρίξει αυτά όλα κατά. Κλειδί έχω. Εδώ αυτό γιατί είναι λίξει. Ωραία. Δείτε τώρα πόσο χρησιμεύει αυτή η βαλίτσα. Είδατε, άμα δεν την είχα θα είχαν πέσει κάτω. Για αυτά δεν παίζει να χωρέσει. Ωραία. Πρέπει να είμαστε. Τέλεια. Έμεινε μόνο μοσχάρι και είμαστε έτοιμοι. Βάλουμε αυτό μέσα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και προχωράμε. Τι ωραία μέρα έχει ρε. Μοσχάρι άπαχο και τελειώσαμε. Λοιπόν, μάλλον περισσεύουν λεφτά και για ρούχα. Τελειώνουμε το μοσχάρι και φτιάχνουμε. Καλά, όταν λέμε ρούχα, μια μπλούζα. Λοιπόν, φεύγουμε εμπορικό και είμαστε. Αυτό είναι για να κάνεις το φιλέτο κιμά. Μα δεν δεις πως είναι.
Θα το δοκιμάσουμε. Ψωνίσαμε και πάμε να δούμε γιατί. Δεν θες να πάρουμε άλλη μια σακούλα σίγουρα. Γιατί πήρα λίγο. Γιατί λέω πήγε ποδόσφαιρα. Μπάλα παίζει. Γι' αυτό και μου αρέσει τα άλλη. Είναι όλα full το casual και καλά. Ωραία. Για πάμε να δούμε εδώ. Παίζει. Ωραία θα είναι το φίλο. Θα σου πω είναι ωραία. Περίμενε. Θα σου πω τώρα είναι ωραία. Καλή είναι. 26 ευρώ. Όχι όντως. Θα την πάρω αυτή. Το χρώμα βασικά, εντάξει, σαν παππούς, δεν είναι τρελό. Θα το δούμε. Πιστή και μπανάνα, χρώμα. Λοιπόν, θα δοκιμάσω αυτό. Λόντες μου άρεσε. Πάς και μου τη δώσουν τζόμπα. Δεν έχει δοκιμαστήρια λόγω COVID. Πού θα δοκιμάσω. Κουρούς σακίτα πάνω. Κράτα κάτω. Τώρα ροζ ζακέτα φουλ χοντρή πάνω σε άλλη ζακέτα. Άντε να βρίσκω ότι είναι όντως το νούμερο όσο τώρα. Τι είναι άλλη. Παριά δεν είναι ρε. Δεν μπορεί παριά. Λοιπόν, μάγκες έβγαλα και την ζακέτα γιατί φούσκωνε πολύ και πάμε να δοκιμάσουμε. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε να το πάρω ή όχι. Πλάκα, να έχω φύγει. Λοιπόν, με αυτό το βοηθούτσι όμως τα ερωτεύτηκα. Να κρατηθώ να μην το πάρω ή να το πάρω. Κρατηθώ. Κάλτσες για deadlift, για να μην τρώω τα καλάμια μου. Πολύ μακριές δηλαδή. Δεν είναι για deadlift, αλλά εγώ δεν τις χρησιμοποιήσω έτσι. Πάρω αυτές φίλε, να είμαι σαν σημαντούρα. Βασικά όχι, ας τις χαζώ στάμε. Τις μπλε. Πάμε. Πάλε όλοι. Καλημέρα. Λίγος μου είσαι. Η άλλη γύρισε. Μα να κλείσω το πρόσβαση με. Ναι, μη πολύ. Αν και εσένα με πήγε για το γεννή. Έτοιμος. Αυτά ήταν πια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και follow στο Instagram αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα. Χρήστος κάτω Παύλα Γιαννέλης. Ένα βίντεο την εβδομάδα και πάμε προχωράμε.